αποκαλύψεων και γέλιου. Ο Σάκης Ρουβάς και ο Ηλίας Ψινάκης από τη Μύκονο μιλούν για πρώτη φορά για το γάμο τους και την εγκυμοσύνη του Ρουβά. Η Σοφία Φιλιππίδου ομολογεί ότι ήταν έτοιμη να ποζάρει ολόγυμνη για τα σαλόνια των περιοδικών. Ο Βασίλειος Κοστέτσος χαρακτηρίζει τα περισσότερα μοντέλα γλάστρες που θα φιλούσαν κατουρημένες ποδιές αν δεν ήταν εκείνος. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμος Γιακουμάτος, καταγγέλει τους ανέραστους πολιτικούς που βγάζουν τα σεξουαλικά τους αποθυμένα επάνω στην Ελλάδα. Ακόμη, στο Viva Sky αυτής της Κυριακής, καλεσμένοι ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, η Πέμι Ζούνη, η Ελένη Φιλίνη, η Ελένη Μαβίλη, ο Τάκης Μαβακίδης και ο Τάκης Παπαματθαίου. Επίσης τραγουδούν ο Κώστας Μπίγαλης, η Χριστίνα Μαραγκόζη και η Κατερίνα Τοπάζη. Τέλος, μην χάσετε τις καλύτερες στιγμές από το απίθανο πάρτι του Viva Sky στο Prince. Ποιοι ήρθαν και τι ευχήθηκαν. Αυτή την Κυριακή, ένα δροσερό καλοκαιρινό Viva Sky στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα με τον Γιώργο Τράγκα. Τώρα θα σας διαβάσω αποσπάσματα από το γράμμα που μου έστειλε η Ολυμπία από τα Γιάννενα. Μου γράφει λοιπόν. Με τόσο περπάτημα, λογικό να αρχίσει το στομάχι να διαμαρτύρεται. Κοιτάζαμε το ρολόι. Νωρίς είναι ακόμα. Μην μπλακωθούμε, λέει στο φαΐ. Ας χτυπήσουμε μια μπουγάτσα. Αφού εξαφανίσαμε και το τελευταίο φιλαράκι, σηκωθήκαμε με 3.000 θερμίδες εξτρά και συνεχίσαμε τη βόλτα. Οι πειρασμοί όμως παραμονεύουν, μου γράφει. Και στην επόμενη γωνία μας περίμενε το Διεθνές. Όχι αεροδρόμιο, ζαχαροπλαστείο. Έγινε, λέει, εκεί τη σοκολατίνας. Όχι, δεν τελειώσαμε εδώ. Η νύχτα μπορεί να κατεβαίνει με μαύρο φερεντζέ. Αλλά όταν κατεβαίνει η νύχτα, η τσίκνα από τα σουφλατζίδικα αρχίζει να αναδύεται. Έτσι μπήκαμε στο μικράκι. Αυτά γράφει με υπογραφή ρεπορτάζ Ολυμπία Παπαγεωργίου. Ας τα δούμε τώρα όλα αυτά και στην πράξη. Ξεκινήσαμε λοιπόν το πρωί και για πρωινό είπαμε να χτυπήσουμε μία μπουγάτσα. Δύο με κρέμα. Ομολογουμένως πολύ καλή και έγινε και μάχη για χάρη της. Μετά από πολύ περπάτημα βρέθηκε μπροστά μας το Διεθνές, το πιο φημισμένο ζαχαροπλαστείο της πόλης, που και να μην ήταν δηλαδή φημισμένο, η βιτρίνα του ήταν αρκετή για να μπούμε μέσα τρέχοντας. Και... Ωχ, τι κάνει αυτή ρε εσύ, σταμάτη. Θα την πέσει στα αγγλικά. Ντροπή σου, Ολυμπία. Ευτυχώς ο ιδιοκτήτης μας συγχώρεσε το πλιάτσικο και μας είπε κάποια πράγματα για τα παραδοσιακά γλυκά. Τα γλυκά μας όλα είναι βασισμένα σε συνταγές παραδοσιακές. Δηλαδή μπορεί να βρείτε γλυκά τα οποία γινόταν πριν από 40 χρόνια εδώ και συνεχίζουν να βγαίνουν ακόμη και σήμερα. Τα γλυκά εκείνα και οι σπεσιαλιτέ μας είναι ο μπακλαβάς, ο γιαννιώτικος και το καταΐφι ή το γιαννιώτικο που λέμε. Είναι γλυκό σπιτικό, είναι με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι, ματσόβεργες όπως γίνονται οι φύτες. Και έχουν φτάσει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έχουν ξεκινήσει από εδώ από τα Γιάννενα και έχουν φτάσει σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ φημισμένα όντως. Μου κάνει εντύπωση ότι τα βλέπω σε πύληνα. Γιατί αυτό? Εκεί είναι, πιστεύω, και όλο το μυστικό του γλυκού. Το έχουμε δοκιμάσει κατά καιρούς σε διάφορα, το ψήσαμε σε διάφορα κείμενα όπως αλουμίνιο, όπως μπακύρι, όπως το σε χαλκό. Αλλά βρήκαμε τώρα ότι στο πύληνο ψήνεται και έχει διαφορετική νοστιμία. Αν και βαρύναμε με τα γλυκά, συνεχίσαμε το περπάτημα. Πολύ θέλει να ξαναπεινάσεις. Να σου μπροστά μας το μικράκι. Μια παρέα που ήταν μέσα φαινόταν ευχαριστημένη με το φαγητό, παρασυρθήκαμε κι εμείς για άλλη μια φορά. Γιατί το βγάλατε μικράκι το μαγαζί? Το βγάλαμε μικράκι διότι ο χώρος που είναι μικρός, αυτό το όνομα έπρεπε. Α, έτσι. Ναι, και πόσο καιρό υπάρχει εδώ στα Γιάννενα το μικράκι? Το έχουμε 14 χρόνια. Τι μπορούμε να φάμε εδώ? Σουβλάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα για τις ώρες. Λουκάνικα, έτσι σε καλαμάκι είναι δική σας ευρεσιτεχνία. Βεβαίως, δική μας. Ό,τι είναι εδώ πέρα είναι όλα δικά μας, τα παρασκευάζουμε μόνοι μας. Και πώς είναι εδώ πέρα, έχετε φίλοι, σας πίνετε κρασάκι και τρώτε μεζεδάκια? Όλος ο κόσμος. Φίλοι, φοιτητές, τα πάντα. Όλος ο κόσμος. Έρχεστε συχνά εσείς εδώ? Σχεδόν κάθε βράδυ. Είναι πολύ φίλος σας ο κύριος? Φίλος, βέβαια. Τι σας αρέσει εδώ? Γενικά η παρέα, το σουβλάκι. Όλα δηλαδή. Ρετσινούλα και καλή παρέα. Είναι παραδοσιακό το μαγαζί. Έχει όλο.
συγκεντρωνόμαστε εδώ με τους φίλους μας, τα βρίσκουμε εδώ πέρα και καθόμαστε, πίνουμε κανένα κρασάκι και μετά πάμε στο... Έτσι είναι. Και πιστέψτε, μας έχουν δίκιο. Δοκιμάσαμε το σουβλάκι, ήταν όντως το καλύτερο σουβλάκι που έχουμε φάει. Και αφού παρακολουθήσαμε φοβερά τσιμπούσια στα Γιάννενα, φυσικά τα Γιάννενα δεν είναι μόνο φημισμένα και για την κυραφροσύνη και για το κάστρο και για την παλιά πόλη και για το ρομαντισμό και για τη λίμνη, αλλά διότι εκεί έχει υπάρξει, έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη σχολή αργυροχοΐας. Η Ολυμπία λοιπόν βρήκε μια παλιά οικογένεια των Ιωαννίνων και προσπάθησαν και να τους δείξουν το τι καλούδια έχουν, αλλά και να τους πούν πολλά από τα μυστικά της παράδοσης. Γνωστό σε όλους είναι ότι οι Γιαννιώτες χειρίζονται πολύ καλά την τέχνη της αργυροχοΐας. Η τεχνική τους όμως δεν σταματά εκεί. Ο κύριος Ποσποτίκης μαζί με τους δυο του γιους και τη γυναίκα του κατασκευάζουν αντικείμενα από ασίμι, μπρούτζο, χρυσό και άλλα υλικά. Τι είναι αυτά που κάνετε εδώ? Αυτά είναι διάφορα τεμάκια από εξαρτήματα από παραδοσιακές σχολές. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά? 35 χρόνια. Έχω από το 1968. 67. Πόσα χρόνια παράδοση έχει αυτή η δουλειά εδώ στα Γιάννενα? Κοιτάξτε να δείτε, είναι από το Βυζάντιο και προ, και προτού. Τι άλλο κάνετε εδώ, τι άλλο μπορούμε να βρούμε? Αυτή τη στιγμή εδώ συσκευάζουμε, κατασκευάζουμε φωτιστικά, παρασιακά φωτιστικά. Συνεργαζόμαστε με άλλα εργαστήρια και άλλο εργαστήριο σκαλίζει, εμείς εφαρμόζουμε. Εμείς κάνουμε άλλες δουλειές, δίνουμε σε άλλα εργαστήρια. Δηλαδή, τρόπο την υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εργαστηρίων. Αυτό το υλικό που δουλεύετε, τι υλικό είναι? Αυτό είναι ρίχαρκο αυτή τη στιγμή, μπρούζινο. Τι άλλα υλικά δουλεύετε? Άλλα δουλεύουμε και τα σημαίνιο. Ό,τι δουλεύετε σε μπρούζινο, δουλεύετε σε σημαίνιο, δουλεύετε σε χρυσό. Από κοσμήματα μέχρι φωτιστικά, ακόμα και για εκκλησίες όπως μας είπαν οι ίδιοι. Παραδοσιακές λάμπες από ασίμι και φυσικό γυαλί. Και ό,τι σκεφτείτε, ο κύριος Ποσποτίκης δεσμεύεται να το φτιάξει για εσάς. Η ώρα όμως για την επιστροφή έφτασε. Η Ολυμπία λοιπόν αποχαιρέτησε τους φίλους που μας φιλοξένησαν στο ξενοδοχείο το Olympic στα Γιάννενα και έφυγε μαζί με τον Κώστα και τον Σταμάτη για να επισκεφθούν το μουσείο του Παύλου Βρέλη, το μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα. Εκεί μπορεί να δείτε λοιπόν όλα τα αγαπημένα και ένδοξα πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας, φυσικά μέσα από τα κέρινα ομοιώματά τους. Αφού πήραμε μια γεύση ρομαντισμού, ικανοποιήσαμε τις καταναλωτικές μας μανίες, αγοράζοντας αντικείμενα υπηρώτικης τέχνης και διαπράξαμε τα καστριμαργικά εγκλήματα των οποίων υπήρξατε μάρτυρες, έφτασε η ώρα της επιστροφής. Ευχαριστήσαμε τους ανθρώπους του ξενοδοχείου Ολυμπίκ για την υπέροχη φιλοξενία και πήραμε το δρόμο για την Αθήνα. 11 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννηνα συναντήσαμε τον Μπιζάνι, ένα χωριό όπου βρίσκεται το πραγματικά μοναδικό μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Γιαννιώτη Γλύπτη Παύλου Βρέλη. Το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας στεγάζεται σε ένα κτίριο αστικής φρουριακής αρχιτεκτονικής της Ηπείρου του 18ου αιώνα και αποτελεί προσωπικό έργο του Παύλου Βρέλη με δικά του αρχιτεκτονικά σχέδια, γλυπτικές συνθέσεις μεγάλων διαστάσεων και με καθόλου δικές του εκτελέσεις. Ξεδιπλώνει μπροστά μας το δικό του ύμνο προς τους απελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων, καλύπτοντας όλη την ελληνική ιστορία, ξεκινώντας από το κρυφό σχολείο που η ιστορία του ξεκινά από το 1581. Από την Επανάσταση του 1821, περνά στο Μακεδονικό Αγώνα και μέχρι τον Πόλεμο του 40. Υπάρχουν επίσης αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο και φυσικά στην Κύπρο. Όπως γράφει ο ίδιος, το έργο του είναι φόρος τιμής, αγάπης και πίστης στους ανώνυμους και επώνυμους που σφάχτηκαν, κρεμάστηκαν, γδάρθηκαν, ταπεινώθηκαν για να κερδίσουμε εμείς σήμερα τον τόπο τούτο ελεύθερο. Πότε ξεκινήσατε να κάνετε τα έργα αυτά που βλέπουμε σήμερα εδώ στο μουσείο σας? Αυτά έχω ξεκινήσει πολύ παλιά, από το 1974, αλλά τώρα για την ενότητα αυτή που συνεχίζω εδώ στο Μπιζάν, είναι από το 1983. Μου πήρα κάπου 13 χρόνια δουλειά. Χρειάζονται κάποιες γνώσεις και ιστορικές για να βγει το αποτέλεσμα που βλέπουμε, αλλά και κάποιες άλλες φαντάζομαι. Μπορείτε να μου μιλήσετε τελικά γι' αυτό? Ασφαλώς χρειάζεται. Ένας γλύπτης, αφού κάνει κλασική γλυπτική, είναι υποχρεωμένος να ξέρει πολύ καλά οστεολογία, μυολογία, χαρακτηρολογία, φυσιογνωμική, μιμική. Συμπεριφορά, συναγωνιστέ, ανταγωνιστέ, εμείς κλπ. Ανατομία, το βασικότερο μάθημα. Και πολλά μαθηματικά. Πρέπει να έχει έναν ορθολογισμό. Γιατί έχει σχέση ο όγκος. Οι χώροι, πώς συντίθενται. Γιατί οι χώροι εδώ μέσα στο μουσείο, αυτό που βλέπετε, είναι και παράλληλοι και συνάλληλοι και διάλληλοι. Μετά έχω γεωμετρικές, αλγεβρικές και γεωμετρικές χαράξεις. Μελετάω τους ιστορικούς χώρους, φωτογραφίζω, σχεδιάζω, αποτυπώνω και μεταφέρω τους ιστορικούς χώρους στο χώρο μουσείου με κλίμακα και ένα.
έφυγε, έφυγε! Τι χαρά, τι χαρά! Ποιος καλέ? Ξέρω ότι το αστέρι μου έχει λάμψει και ότι δεν σας κάνει να θυμάστε τίποτα άλλο, αλλά πρέπει να το πω. Έφυγε ο Βασίλης! Ναι, έφυγε, έφυγε, αλλά τη βλέπω. Κλαμπίλης. Ενισάφη πια. Μην είναι πουλί, μην είναι αεροπλάνο. Είναι ο Βασίλης, το κλαμπ Μπίλης. Λοιπόν, Μπίλης Rock Club. Γιατί πάμε για διασκέδαση, γιατί πάμε για κλαμπινγκ, γιατί πάμε για ποτό που ρέει άφθονο και για τις ομορφιές φταίει αυτός εδώ ο κύριος που λέγεται Άγιος. Αλλά ποτό χωρίς πριν καφέ. Γλυκιά μου, είμαστε δύο γυναίκες και κρατάμε ένα φωνικό όπλο. Την πιστωτική κάρτα του Βασίλη. Okay, λοιπόν, καφέ θυσίο. Μήπως να βρίσκαμε κανέναν άντρα? Όχι, τίποτα δεν θα διασπάσει τη γυναικοπαρέα. Έλα να βιαστούμε να προλάβουμε. Ο επόμενος, παρακαλώ. Για όλα αυτά ή τον καζόν. Παρτών. Ναι, καλέ, για όλα αυτά ή τον καζόν. Στον κινηματογράφο Απόλλων. Λοιπόν, καλό τον καζόν, αλλά εγώ χορτοφάγος δεν είμαι. Okay, λοιπόν, λαπασταρία. Τι είναι αυτό, καλέ, δεν ξέρω γερμανικά. Τι γερμανικά, ηλικία, μακαρονάδα, αλλά ιταλικά. Άτε, την δηλώσαμε και σήμερα. Γυναίκες, ενωθείτε! Από την Κατέρινα Ζαρίφη και την Ιωάννα Παπαθανασίου, νικήσαμε!